Σημαντικέ είναι οι αλλαγέ που παρατηρούνται στι καταναλωτικέ συνήθειε και οι οποίε αποδίδονται σε μεγάλο βαθμό στι ανατιμήσει προϊόντων και υπηρεσιών, όπω διαπιστώνει το Ινστιτούτο Έρευνα Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Σύμφωνα με έρευνα του ΙΕΛΚΑ που διεξήχθη τον Μάιο του 2023, βλέπουμε και τα εξή σημαντικά στοιχεία. Ένα στου δύο καταναλωτέ δηλώνει ότι δεν θα κάνει διακοπέ. Ένα στου τρει ότι θα κάνει, αλλά πιο περιορισμένε. 6 στου 10 καταναλωτέ δηλώνουν ότι οι δαπάνε του φέτο θα είναι μειωμένε σε σχέση με πέρσι, ενώ 4 στου 10 ότι θα είναι μειωμένε άνω του 50%. Σε σχέση με το Market Pass, οι καταναλωτές δηλώνουν κατά 72% ότι ξοδεύουν τα ίδια χρήματα με πριν. Το 21% ότι ξοδεύει περισσότερα χρήματα και μόλις το 8% λέει ότι λόγω του ψηφιακού βοηθήματος ξοδεύει λιγότερα. Πιο αναλυτικά, το 75% έναντι 71% τον Ιανουάριο δηλώνει ότι έχει ακυρώσει δαπάνες διασκέδασης, όπως είναι η εστίαση, οι διακοπές, τα ταξίδια και άλλα. Το 49% έχει αναβάλει εργασίες συντήρησης και επισκευής, π.χ. στο σπίτι ή στο αυτοκίνητο. Αυτός είναι και ο λόγος που ορισμένα συνεργεία αυτοκινήτων είναι γεμάτα από γεωταχή με μεγάλε ζημιές, λόγω μη συντήρησης από τους ιδιοκτήτες. Το 54% δηλώνει ότι έχει μειώσει συνολικά τις αγορές σε είδη τροφίμων και είδη παντοπολίου. Το 27% έναντι 24% τον Ιανουάριο ότι έχει χρησιμοποιήσει χρήματα από τις αποταμιεύσεις του προκειμένου να καλύψει τις αγορές του. Το 32% έναντι 29% τον Ιανουάριο έχει αναβάλει την πληρωμή λογαριασμών ή έχει προχωρήσει σε στάση πληρωμής των υποχρεώσεών του. Το 17% δηλώνει ότι έχει αυξήσει τον χρόνο εργασίας ή έχει βρει δεύτερη εργασία προκειμένου να αυξήσει το εισόδημά του. Το 49% έναντι 40% τον Ιανουάριο δηλώνει ότι έχει αλλάξει μάρκα επωνυμία προϊόντο, εννοώντα για εξοικονόμηση χρημάτων. Αν συγκρίνουμε αυτέ τι περικοπέ των καταναλωτών λόγω ακρίβεια με την τεράστια νίκη τη Νέα Δημοκρατία στι εκλογέ, οι πιθανέ εξηγήσει είναι ότι ή ο κόσμο πίστεψε τελικά πω για την ακρίβεια αυτή ο κακό Πούτιν, ή πολλοί από αυτού παρά τι δυσκολίε απήχαν ή ψήφισαν τον Μητσοτάκη. Διαλέξτε και πάρτε ποια εξήγηση σα φαίνεται ω πιο λογική.